Κυρίες, κύριοι, εκεί κάτω στο βάθος αριστερά σας, παρακαλώ να σας διακόψω. Ήθελα καταρχάς, νομίζω ότι όλοι μείνετε ευχαριστημένοι σήμερα από το φαγητό. Αυτό δεν είναι μπράβο η Πρέσπινα, είναι μπράβο σε όλους μας. Και σε εμάς που το οργανώσαμε, αλλά και σε εσάς που συμμετείχατε. Έτσι, γιατί αυτό χρειάζεται, εάν δεν ήταν η συμμετοχή σας μεγάλη σήμερα, δεν νομίζω ότι θα ξανακάναμε το κόπο να το ξανακάνουμε. Έτσι, είναι ρεσιπρόκ που λένε οι Γάλλοι αυτό το πράγμα, έτσι, η ενέργεια είναι από τις δύο μεριές. Τώρα, ήθελα να και πάλι για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε. Να σας πούμε ότι ο Σύλλογος μεγαλώνει πολύ γρήγορα και δυσανάλογα. Αποτέλεσμα είναι ότι ξεφεύγουμε πάρα πολλές φορές από τις υπηρεσίες που θα θέλαμε να δώσουμε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν φτάνουμε πια. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαρτάται ούτε η κοινωνική υπηρεσία από δύο ή τρία άτομα, ούτε το ίντερνετ, ούτε όλα τα προβλήματα τα άλλα. Ζητάμε θελοντές που θα μπορέσετε να δουλέψετε για να βοηθήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Απλωνόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να απομονώσουμε τους εν ενεργεία συναδέλφους, γιατί όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη δύναμη διαπραγμάτευσης έχουμε και με τις ελληνικές αρχές. Δεν είναι εύκολο να μιλάς, δεν είναι μάλλον ευκαταφρόνητο το να μιλάς για τη Frontex, να μιλάς για την ΕΜΗΣΑ, να μιλάς για το Γραφείο της Κομισιόν στην Αθήνα, να μιλάς για το Ευρωκοινοβούλιο, να μιλάς για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Και άλλο είναι να μιλάς για τους 300 συνταξιούχους της Ελλάδας, που σας πληροφορώ ότι τελικά δεν είμαστε 300, είμαστε πολύ περισσότεροι και το ανακαλύψαμε με μια πολύ δύσκολη εμπειρία αυτή του εμβολιασμού. Ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τόσα προβλήματα, και εκεί ομολογώ ότι χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίοι είδαν το πρόβλημά μας και αμέσως φρόντισαν να το καλύψουν. Το άμεσα βέβαια ήταν μέσα σε 15 ημέρες, γιατί πολλές φορές λέγανε, κυρία Βαμβακίδου, το σύστημα αυτό τροφοδοτεί το στρατό, τους γιατρούς, τροφοδοτεί όλο σωρό πράγματα που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε, τα εμβόλια, τη διαθεσιμότητα όλων. Δεν μπορούμε να το σταματούμε όταν θέλετε εσείς, γιατί κάποιος έχει κάνει ένα λάθος. Έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες δύο προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, είναι χρονοβόρα, είμαστε εθελοντές, δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε από κέφι και γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω από εδώ το καλύτερο διοικητικό συμβούλιο που είχα ποτέ.
τα παιδιά μας τον Πάνο το Καρδούνι, την Κυκή τη Βέρνη, τον Μίλτο, τον Οικονομίδη, τη Βιργινία και τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο τον Προφήλ, τον Ταμία, ο οποίος με τρελαίνει κάθε φορά να τα βγάζουμε πέρα στο τέλος. Έτσι. Τώρα, ήθελα, μια και είμαστε όλοι εδώ πέρα και μια το χρωστάω πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Ζαχαρόπουλος κλείνει τον άλλο μήνα τα 96 του χρόνια. 95, συγγνώμη. Θεωρώ λοιπόν ότι το λιγότερο που μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί το είχα καημό αυτό όμως, έτσι. Θυμόσαστε πριν ακόμη αρχίσει το COVID, ήθελα να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια. Έτσι. Και θέλουμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια του κ. Ζαχαρόπουλου μαζί. Έτσι. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Χρόνια πολλά λοιπόν, κύριε Ζαχαρόπουλε. Να είσαστε καιρός δυνατός και να γιορτάσουμε και άλλα χρόνια μαζί. Bravo. Happy birthday. Ευχαριστώ τις μέλη μου, η κυρία Παπακίνη. Κύριε Σαχαρόπουλε, μαζί σας, να είμαστε πολλά χρόνια μαζί ακόμη. Μου το πετύμασε χθες. Λέει ο Ζαχαρόπουλος. Α, και να σας πω εδώ και κάτι άλλο. Και ο κ. Ζαχαρόπουλος ο μικρός της οικογένειας, ο αδερφός του, για να δείχνουν ενός ετών, να τον πείτε εσείς μικροί, 101 ετών είναι ο αδερφός Ζαχαρόπουλος ο μεγαλύτερος. Άρα εδώ καρπούνι έχουμε καιρό ακόμη. Να ζήσετε. Το είχα χρόνια αυτό το καημό. Να είστε καλά. Για να διώξουν ο κύριος Σεντεφάκης. Και εκείνη την εποχή που δεν είχε κάθε 5% τώρα και 105% με το κύριο. Λέει, θα μας πάρει τη συγκεκριμένη ανάρκη. Να προσπαθήσουμε να χρόνουμε. Και τώρα να κόψουμε την πίτα. Να κόψουμε την πίτα μας. Η πίτα μας έχει ένα φλουρί, όποιος το βρει, έχουμε ένα, δύο εισιτήρια για το βέλεθρο στην ελληνική, στην λυρική σκηνή, ναι. Για δύο άτομα. Εντάξει, ελπίζω ότι περάσατε καλά. Ελπίζω ότι θα το ξανακάνουμε. Θα ήθελα να συμμετέχετε όλοι στις εκδηλώσεις που έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και εύχομαι σε όλους μας καλή χρονιά και πάλι καλή τύχη και του χρόνου όλοι πάλι εδώ. Μίλτο, Μίλτο, ο Πάνος ο Καρβούνης είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου του Ελληνικού Παραρτήματος και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος και του Διεθνούς Οργανισμού. Μπράβο!
Μύρτος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κυρία Βέρνη είναι η κυρία Μαγκαλίνη. Ο Τάσος, ο Καταράς, είναι η εξελεγκτική επιτροπή. Το ένα μέλος του Συμβουλίου. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να σας πω, που ανήκει σε κάποιο άλλο μέρος, θα ήθελα και τη Διόνη. Ετοιμάζουμε κάποια συλλογή χρημάτων για να μπορέσουμε να στείλουμε ορισμένα πράγματα στα θύματα από τους σεισμούς στην Τουρκία και στην Συρία. Εγώ δεν τόλμησα μετά από τα έξοδα πανεπιστημίου σύλλογος για το σημερινό φαγητό να σας ζητήσω περισσότερο. Θα ήθελα όμως, πριν κόψουμε την πίτα μας, ο Τάσος και η Διόνη να σας πούνε δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση και όσοι θέλετε να συμμετέχετε με την προσωπική σας συνεισφορά στον αριθμό τραπέζης, επειδή δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα άλλο, θα σας μιλήσουν οι ίδιοι και για το σύλλογο που το οργανώνει και το τι χρειάζονται. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και μπορούμε να βοηθήσουμε. Έλα, τον ναι. Καλησπέρα. Εντάξει, ευχαριστώ, Δέσποινα. Εγώ είμαι η Διόνη Βαρδάκα, η γυναίκα του Βαγγέλη, που ξέρετε. Μας ξέρετε περισσότεροι. Ο Βαγγέλης είναι ο σύζυγος. Και έχουμε φτιάξει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στη μνήμη του Πάνου Βαρδάκα και της Χρυσίδας Παχή, δύο παιδιών που χάθηκαν να κάνουν συμμαθητές από το Μικρά στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Και έχουμε κάνει την οργάνωση πάνω στη Χρυσίδα Βοήθεια στα Παιδιά. Μια οργάνωση που βοηθάει παιδιά σε ανάγκη, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, εγκατάλειψης, βιότητας και φτώχειας. Πέρυσι, με την ουκρανική κρίση και την αντιμετώπιση της ουκρανικής κρίσης, είχαμε συνεργαστεί με μια οργάνωση ΙΑΣΙΣ, Φροντίδα για τον Άνθρωπο, η οποία είναι μια, για να μπορέσουμε να στείλουμε πράγματα στην Ουκρανία. Η ΙΑΣΙΣ είναι μια οργάνωση η οποία βασικά δίνει ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που τα έχουν ανάγκη και έχει μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία λειτουργικών δομών τέτοιων που χρειάζονται υποστήριξη ψυχολογικής υγείας. Επίσης, μεταφέρουν, έχουν και την εμπειρία να μεταφέρουν υλικά στις ομάδες αυτές. Πέρυσι λοιπόν στην Ουκρανία, εμείς βασικά, ο Τάσος και η γυναίκα του έκανε την πιο μεγάλη δουλειά. Συγκεντρώσαμε σχεδόν 55 κυβότια από είδη ρουχισμού και ιατροφαρμακευτικό υλικό και από χρήματα που είχαν δώσει φίλοι και μέλη και τα στείλαμε μαζί τους στην Ουκρανία. Φέτος, η ΙΑΣΙΣ στέλνει την πρώτη ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία στις 20 Φεβρουαρίου και τη στέλνει, είναι βασικά με την ίδια έχουμε τη δυνατότητα το στέλνουν ακριβώς σε ένα ορισμένο μέρος και ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα θα πάνε εκεί και θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εκεί. Τώρα στην Τουρκία πάνε στη Μεντίνα και στα Άδανα, θα κατασκηνώσουν εκεί, θα μείνουν αρκετό καιρό για να βοηθήσουν τον πληθυσμό και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες, το πρώτο βανάκι που θα πάει εκεί. Η επόμενη αποστολή, που θα είναι τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα προσπαθήσουν να γίνει στη Συρία. Ακόμα οι δύο είναι κλειστοί. Τώρα μόνο από το Ιράκ μπορεί να πάει κανείς. Άνοιξε σήμερα. Άνοιξε σήμερα. Άνοιξε σήμερα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Τέλεια. Οπότε όποια εκεί θα μπορούν να βρουν τη δίωδο, ώστε τα πράγματα τα δεύτερα που θέλουμε και εμείς να πάμε στη Συρία, να μπορέσει η δεύτερη αποστολή να πάει στη Συρία. Οπότε, αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και να μας βοηθήσετε, θα σας δώσουμε δύο λογαριασμούς της οργάνωσης. Η Βιργινία και η Βάσο θα τα μοιράσει τώρα στα τραπέζια. Και βασικά θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο αυτή τη φορά. Θα αγοράσουμε μπουφάν, γάντια και σκουφιά και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Με τα χρήματα αυτά θα τα αγοράσουμε από κάποιους κονδρεγόρους και θα τα δώσουμε στην ΙΑΣΙΣ, η οποία θα τα μεταφέρει εκεί επί τόπου. Αυτά. Ήθελα επίσης να ρωτήσω αν κάποιος από εσάς έχει κάποια επαφή με βιομηχανίες ή με εργοστάσια. Βιοτεχνίες. Περισσότερο όχι βιοτεχνίες,
αλλά περισσότερο αυτούς που έχουν για το φαρμακευτικό υλικό, αυτό που χρειάζονται είναι γάζες και φυσιολογικούς ορούς και διάφορα είδη βαρινόπνευμα, μπαμπάκια κλπ. Αν κάποιος ξέρει πού μπορούμε να αποταθούμε, ειδικά για να έχουμε κάποιες καλύτερες τιμές, μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας τα μοιράσουμε εδώ στα τραπέζια, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Ακόμη δύο λόγια. Ορισμένοι από εσάς το ξέρετε ήδη, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν το ξέρουν. Στον καιρό του COVID αντιμετωπίστηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από την κυβέρνηση, από τα διάφορα νοσοκομεία κτλ. Τότε είχαμε διαβάσει στις εφημερίδες ότι υπήρχε μια κάψουλα μεταφοράς ασθενών από τα νησιά, την οποία την είχε ο στρατός και την οποία την έβαζε στη διάθεση του συστήματος υγείας εσύ. Όταν το είδαμε αυτό το πράγμα, είπαμε να κάνουμε έναν έρανο μεταξύ μας και να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Με τον έρανο αυτό μαζεύτηκαν 85.000 ευρώ. Από τα 85.000 ευρώ πήγαμε, αγοράσαμε 10.000 μάσκες τις ειδικές. Αυτές που φοράγανε το προσωπικό που ερχόταν σε επαφή, σε άμεση επαφή με τους αρρώστους. Αυτές τις μεγάλες τις πλαστικές. Αγοράσαμε 2 ψυχεία, στα οποία φυλάχτηκαν τα εμβόλια που έγινε ο εμβολιασμός. Αγοράστηκε ένα υπερσύγχρονο, το αγοράσαμε εμείς. Δεν δόθηκαν τα λεφτά έτσι. Τα αγοράζαμε εμείς. Εμείς ο σύλλογος δηλαδή, και υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχουν οι έλεγχοι, υπάρχουν όλα. Αγοράσαμε έναν υπερσύγχρονο υπεραξιτομογράφο, υπερηχοτομογράφο, ο οποίος κάνει άμεση διάγνωση του προβλήματος. Και τελευταία μας παρακάλεσαν από το ΕΚΑΒ, επειδή ήδη είχαν γίνει δωρεές για 9 κάψουλες μεταφοράς, μας παρακάλεσαν από το ΕΚΑΒ να τους αγοράσουμε ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το ρομπότ είναι αντιδρά όπως ένας άνθρωπος. Δηλαδή το τσιμπάς και πονάει και αντιδρά. Προσιομιλητής. Σε αυτό επάνω το ρομπότ, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν το ΕΚΑΒ τώρα στην Τουρκία και στη Συρία, εκπαιδεύτηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Και είμαστε, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που έχουμε κάνει και δεν πήγανε χαμένα τα λεφτά που δώσανε. Και ήθελα να σας το πω, γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια που έγινε. Δεν συμμετείχαν μόνο συνταξιούχοι, συμμετείχαν και πάρα πολλοί ενεργοί συνάδελφοι. Και είναι προς τιμήν όλων μας αυτό το πράγμα που έγινε. Ευχαριστώ διαζώσεις όλους μας όσους συμμετείχαμε και ελπίζουμε ότι όταν σας ξανακαλέσουμε για μια τέτοιου είδου βοήθεια, να είσαστε πάλι διαθέσιμοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είναι το καλύτερο Διοικητικό Συμβούλιο που είχα ποτέ μου. Έτσι. Άπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο. Καλή χρονιά. Δώσ' μου και εμένα λίγο το μικρόφωνο, μόνο εσύ δεν βγάζεις λόγια. Καλησπέρα σας. Εγώ λοιπόν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι η δεύτερη χρονιά και θέλω να πω δύο λόγια. Θέλω να πω ότι η ΑΙΑ Σεξιόν ΓΡΕΚ, για να δείξουμε ότι είμαστε και γαλοματείς, δημιουργήθηκε με τον τεράστιο κόπο της Δέσποινας. Κάθε φορά το λέω στις γενικές συνελεύσεις και θα το λέω μέχρι να πεθάνω, που παρεπιπτόντως θα πεθάνω 153, έχω κάνει τους λογαριασμούς μου για να κάνω απόσβεση στη σύνταξη. Λοιπόν, αγαπητή Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για όλα αυτά που κάνεις σε όλους μας, αλλά εσύ είσαι ευχαριστώ λίγο σε όλους, παιδιά. Εντάξει, όλοι έχουμε συμμετέχει. Άλλος με τον Α, άλλος με τον Β τρόπο. Αλλά όλοι έχουμε βάλει το χέρι μας για να γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα τι πω. Πάνω θα πω στην Β. Εγώ τι κάνω, δεν σταυρώνω.
και του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε πάλι. Έλα, δεν σε παρακαλώ. Έτσι και μετά έτσι. Να τα αφήσουμε στην παιδιά. Έλα εδώ και εκεί. Κόψε κάτι. Κόψε κάτι. Τάσο, κόψε και εσύ. Ένα λίγο, κόψε και εσύ. Κόψε από εδώ. Πάμε να στο περάσετε. Για του χρόνου όλοι εδώ πάλι. Για του χρόνου. Άντε, για του χρόνου.